Πλέον άνθρωποι με κόκκινες και ελληνικές σημαίες διαδήλωναν στην κατάμεστη κεντρική πλατεία της Μπολόνια φωνάζοντας το σύνθημα «Είμαστε όλοι Έλληνες». Και πράγματι, όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί, ιδιαίτερα οι λαοί του Ευρωπαϊκού Νότου, στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Έχουμε μόνο μία δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε. Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τη συμμαχία των τραπεζιτών, των πολυεθνικών, του μεγάλου κεφαλαίου, τη συμμαχία που στηρίζει βεβαίως η κυρία Μέρκελ, που θέλει να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια γερμανική Ευρώπη και τους λαούς μας σε υποτελείς στα δικά της σχέδια. Και είναι μεγάλη η συγκίνηση όταν βλέπεις αυτήν την αποδοχή αλλά και την υποστήριξη, την αλληλεγγύη από λαούς γειτονικούς που έχουν στραμμένα όμως τα μάτια τους στον τόπο μας. Έχουν στραμμένα τα μάτια τους εσάς. Έχουν στραμμένα τα μάτια τους στις κάλπες της 25ης του Μάη. Στις κάλπες των ευρωεκλογών. Και περιμένουν μόνο μία απάντηση, να δουν να καταραίει η κυβέρνηση του μνημονίου, η κυβέρνηση που στηρίζεται από την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Γιούνκερ, τον κύριο Μπαρόζο. Πρέπει όμως να σας πω ότι επέλεξα η Πάτρα, η Δημοκρατική Πάτρα, να είναι ένας από τους τελευταίους σταθμούς μιας μεγάλης περιοδίας εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών σε όλη την Ελλάδα. Απ' άκρης άκρης σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, περπάτησα, συνομίλησα, βρέθηκα μέσα στον κόσμο. Εμείς είμαστε οι μόνοι που εδώ και δύο μήνες κάνουμε ανοιχτές συγκεντρώσεις σε πλατεία. Δεν κρυβόμαστε από το λαό μέσα σε κλειστές αίθουσες, σε κλειστά στάδια που και αυτά είναι άδεια και δεν μπορούν να τα γεμίσουν. Ανοιχτά στο λαό, δεν φοβόμαστε το λαό. Είναι η δύναμή μας ο λαός. Και αυτό που έχω να σας μεταφέρω ως εμπειρία είναι ότι είδα και έζησα μια αλήθεια που δίνει νέο περιεχόμενο στην παλιά ποιητική διαπίστωση του Γιάννη του Ρίτσου. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτό είδα και έζησα απ' άκρη εξ' άκρη σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό είναι που σε εμάς δίνει την σιγουριά όχι απλά της νίκης, αλλά της μεγάλης νίκης, της αδιαμφισβήτητης νίκης στο δημοψήφισμα της 25ης του Μάη. Πολίτες της Πάτρας, δεν υπάρχουν πια περιθώρια, ούτε για αυταπάτες, ούτε για κομματικούς εγωισμούς, ούτε για αποχή και ιδιώτευση. Δεν υπάρχει πια άλλος χρόνος. Η κοινωνία που αιμορραγεί, οι νέοι που μεταναστεύουν, οι άνθρωποι που απελπίζονται, οι ηλικιωμένοι που έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους, τα σχολιά μας που κλείνουν, τα νοσοκομεία που διαλύονται, οι ανθρώπινες σχέσεις που θρηματίζονται, μας τραβούν από το μανίκι τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά. Και μας αναγκάζουν να σταθούμε όρθιοι, όχι για το κόμμα μας, αλλά για την πατρίδα μας, για τα παιδιά μας, για το διπλανό μας, για την ανθρωπιά, για την αλληλεγγύη, για το μέλλον αυτού του τόπου. Και μας καλούν με την ψήφο μας να βάλουμε τέλος στη βαρβαρότητα, να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας, να μην επιτρέψουμε η πατρίδα μας να γίνει αποικία χρέους, οικόπεδο φτηνό και οι Έλληνες ένα φημωμένο και φτηνά αμοιβόμενο υπηρετικό προσωπικό. Είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνο να αντισταθούμε. Αυτό το κάναμε, το κάνουμε και θα το κάνουμε.
Τώρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να νικήσουμε και την Κυριακή θα νικήσουμε, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την Ελλάδα που ανήκει στο λαό της. Απέναντί μας, φίλες και φίλοι, έχουμε μία δοτή και ετοιμόρροπη κυβέρνηση που στηρίζεται χάρη στη διαπλοκή των συμφερόντων. Απέναντί μας έχουμε μία κυβέρνηση που συγκροτήθηκε στα ανακτοβούλια των Γκανών, στους σκοτεινούς διαδρόμους των παρασυνάξεων στις Κάνες, εκεί όπου αποδείχτηκε πόσο περιφρονούν την Ελλάδα και το λαό της οι κυρίαρχοι της σημερινής Ευρώπης. Και εκεί αποδείχτηκε ποιο είναι το μέλλον που μας ετοίμαζαν και μας ετοιμάζουν. Στις Κάνες διορίστηκαν τοποτηρητές της βαρβαρότητας, εκείνοι που δήθεν τώρα παριστάνουν τους σωτήρες μας. Στις Κάνες με ένα τηλεφώνημα, μια εντολή στα όρθια της κυρίας Μέρκελ και ένα νεύμα του κυρίου Μπαρόζο, πέταξαν με μιας την ασπίδα των υποσχέσεών τους στον ελληνικό λαό και έκαναν οδηγό τους τις οδηγίες του Βερολίνου κατά του ελληνικού λαού. Και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι που συνωμότησαν τότε, οι ίδιοι άνθρωποι που υπό τις εντολές του κυρίου Μπαρόζο συνωμότησαν, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, καλούν από τον ελληνικό λαό να επικυρώσει την εις βάρος του συνωμοσία. Και τι λένε σήμερα στον ελληνικό λαό? Ψηφίστε μας, λένε, διότι εμείς συνεχίζουμε να είμαστε οι εκλεκτοί της κυρίας Μέρκελ. Γιατί εμάς θέλουν ο κύριος Μπαρόζο, ο κύριος Γιούγκερ, ο κύριος Σόιμπλε. Αυτή είναι η ουσία του εκλογικού εκβιασμού που επιχείρησαν να κάνουν τις προηγούμενες μέρες. Με δύο λόγια μας λένε, ψηφίστε μας για να συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια, για να συνεχίζουμε με νέα σκληρά και βάρβαρα μέτρα, νέες περικοπές, νέα χαράτσια, νέα λαιλασία, νέο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της χώρας. Λοιπόν, πολίτες της Πάτρας, η απάντηση που θα δώσει και ο λαός της Αχαΐας αλλά και όλος ο ελληνικός λαός είναι για μας δεδομένη. Η απάντηση θα είναι: φτάνει πια, αρκετά πια, ως εδώ. Δεν μπορεί να εκπροσωπεί την Ελλάδα της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να εκπροσωπεί την Ελλάδα της δημοκρατίας το λόμπι της κυρίας Μέρκελ στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να εκπροσωπούν την Ελλάδα της ανεξαρτησίας οι υποτακτικοί του κυρίου Μπαρόζο. Δεν μπορούν να εκπροσωπούν την περηφάνεια των Ελλήνων οι κήρυκες της υποταγής. Την Κυριακή πρέπει να τελειώνουμε οριστικά μαζί τους. Την Κυριακή πρέπει να τελειώνουμε με το φθαρμένο πολιτικό κατεστημένο που εκπροσωπούν. Να τελειώνουμε με τη διαπλοκή που συντηρούν. Να τελειώνουμε με τις τρόικες και τα μνημόνια, με τον ρεαλισμό της υποταγής, με τις πολιτικές που καταδίκασαν εκατομμύρια συμπολίτες μας στην απόγνωση και την κοινωνία στη διάλυση, την οικονομία στην καταστροφή. Ρωτάνε όμως πολύ καλοπροαίρετα, μα πώς θα τελειώνουμε, πώς θα φύγει αυτή η κυβέρνηση που φτιάχτηκε ακριβώς για να παρακάμπτει τη λαϊκή βούληση, για να αποδιαιτεί τη λαϊκή βούληση, αφού γι' αυτό είναι φτιαγμένη. Πώς θα φύγει αυτή η κυβέρνηση από ένα αποτέλεσμα ευρωπαϊκών εκλογών? Η απάντηση είναι απλή. Με τη μεγάλη, την αδιαφυσβήτητη, τη σαρωτική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, δεν θα μπορέσουν να σταθούν ούτε μέρα, ούτε ώρα, ούτε στιγμή παραπάνω. Γι' αυτό και καλούμε κάθε δημοκράτη, κάθε προοδευτικό πολίτη, κάθε πατριώτη που νοιάζεται και αγωνιά για το μέλλον της πατρίδας μας, κάθε αδικημένο του μνημονίου, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούν ή όχι σε όλα μαζί μας, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν
στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τους καλούμε σε αυτή την κρίσιμη δημοψηφισματική κάλπη να ενώσουν την αγωνία και την ελπίδα τους για το αύριο του τόπου με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι βόλη αλλαγής, ανατροπής, ελπίδας για την επόμενη μέρα για την πατρίδα και το λαό μας. Ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και μαζί να βάλει την σπίθα της μεγάλης αλλαγής στους λαούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να αλλάξει το πολιτικό σύστημα της παράδοσης στην τόπια διαπλοκή και στην ξένη τοκογλυφία. Να αλλάξει εκ βάθρων το κράτος που έχουν φτιάξει κατ' εικόνα και ομοίωσή τους. Να αλλάξει το ήθος της εξουσίας. Να αλλάξουν οι σχέσεις πολίτη και εξουσίας. Να αποκτήσουν ξανά αξία και ουσιαστικό περιεχόμενο λέξεις που το σημερινό κατεστημένο διασύρει, όπως σεβασμός στη θέληση του λαού, δημοκρατία, συμμετοχή, αυτενέργεια, πρωτοβουλία, αξιοπρέπεια. Να αλλάξει ριζικά και οικονομική πολιτική με έναν απαράβατο κανόνα. Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη και όχι οι ανάγκες των τραπεζών πάνω από τους ανθρώπους. Να αλλάξει η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Να αλλάξει, να σβηστεί, να σαρωθεί ο κανόνας που θέλει τον καθένα μόνο του απέναντι στην κρίση και να ισχύσει από εδώ και πέρα ένας άλλος κανόνας, κανένας μόνος του στην κρίση. Αλληλεγγύη, αυτό είναι το όπλο μας. Αλληλεγγύη στους πιο αδύνατους, αλληλεγγύη σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη τη βοήθειά μας. Πολίτες της Πάτρας, πολίτες της Πάτρας, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Όλα, αν θέλετε, μπορούν να αλλάξουν στη ζωή μας και τη χώρα μας, αρκεί να πιστέψουμε στη δύναμη που έχει ο λαός μας. Ο λαός μας να πιστέψει στη δύναμη που έχει στα χέρια του. Και θέλω να σας επαναλάβω την πίστη μου, που είναι και πίστη όλης της αριστεράς. Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Και αυτός είναι ο δικός μας ρεαλισμός. Ο ρεαλισμός της εμπιστοσύνης στις λαϊκές δυνάμεις. Γιατί ξέρουμε ότι με το λαό στο πλάι μιας δημοκρατικής εξουσίας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όλα εκείνα που ορισμένοι σήμερα βολεύονται να θεωρούν ανέφικτα. Αρκεί να θυμηθεί κανείς πόσες φορές στην ιστορία του ο ελληνικός λαός με τους αγώνες του έκανε εφικτό εκείνο που οι άρχοντες θεωρούσαν ανέφικτο. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα έχω να σας μεταφέρω ευχάριστα νέα. Όχι, δεν πρόκειται για αποτελέσματα δημοσκοπήσεων όπως αυτές που με την ΟΚΑ έβγαιναν στη δημοσιότητα λίγες μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές για να δείξουν πως η Δούρου και ο Σακελαρίδης στην Αθήνα και στην Αττική είναι 8 και 6 μονάδες πίσω από τους εκλεκτούς του συστήματος. Όχι, δεν θα σας μιλήσω για δημοσκοπικά ευρήματα. Θέλω να σας μιλήσω για την αίσθησή μου. Για την αίσθησή μου από τη συνεχή και καθημερινή επαφή με τους πολίτες της περιοδίας μου σε όλη την Ελλάδα. Πολίτες που ποτέ άλλοτε δεν βρέθηκαν στην κάλπη της αριστεράς. Πολίτες που δεν συμφωνούν σε όλα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί και να μην είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πολίτες όμως που είναι αποφασισμένοι. Αποφασισμένοι να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ και να αλλάξει σελίδα ο τόπος. Να γυρίσει σελίδα αυτός ο τόπος. Να φύγει η κυβέρνηση του μνημονίου, της υποτέλειας και της λαιλασίας. Το ευχάριστο νέο λοιπόν είναι ότι η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Η ώρα εκείνη πλησιάζει. Έφτασε η ώρα της μεγάλης αλλαγής. 4 μέρες μείνανε. Το δημοψήφισμα στις 25, στις 26 γυρίζουμε σελίδα για την Ελλάδα. Ανοίγουμε μια νέα προοπτική σε όλη την Ευρώπη. Φίλες και φίλοι, οφείλω όμως να σας πω. Είναι η ώρα, η
Δεν υποτιμήσαμε, ούτε υποτιμούμε, την αυτοδιοικητική κάλπη. Γνωρίζαμε όμως από την πρώτη στιγμή ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να αλλάξει με νόμο όσα ίσχυαν από τον νόμο του Ραγκούση, αν θυμάστε, πριν από 3 χρόνια, που είχε ορίσει ότι από εδώ και στο εξής οι αυτοδιοικητικές εκλογές στη χώρα μας θα γίνονται την ίδια μέρα με τις ευρωεκλογές. Και ξέραμε ποιος ήταν ο λόγος. Ο λόγος ήταν ότι όσο μεγάλο και να είναι, και πράγματι είναι μεγάλο, το ρεύμα της ανατροπής, στις αυτοδιοικητικές κάλπες το ρεύμα αυτό δεν μπορεί να καταγραφεί ακέραιο. Διότι οι αυτοδιοικητικές κάλπες έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες και ο πολίτης εκεί και δικαίως ψηφίζει με πολλαπλά κριτήρια. Ήθελα λοιπόν, έσπευσαν να βάλουν την πρώτη Κυριακή τις αυτοδιοικητικές για να δημιουργήσουν τείχος ανάσχεσης στο μεγάλο ρεύμα της ανατροπής που ήδη εκφράζεται, το νιώθετε, το νιώθουμε σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα το καταφέρουν. Το αποδεικνύεται με την παρουσία σας. Δεν θα το καταφέρουν. Διότι στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Να είστε βέβαιοι. Το βράδυ της Κυριακής θα πανηγυρίζουμε όλοι μας για μια νέα σελίδα στη χώρα. Όμως και στις αυτοδιοικητικές εκλογές ήδη έγινε ένα μεγάλο βήμα για την απαλλαγή της χώρας από τα μνημόνια της αγριότητας, την κηδεμονία από τους πολιτικές εκφραστές, από τους πολιτικούς εκφραστές των μνημονίων της αγριότητας. Η μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας μας και ο μεγαλύτερος δήμος, μία σειρά από μεγάλους δήμους και περιφέρειες έδωσαν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Νέοι άνθρωποι, νέες δυνάμεις, νέα ήθη εισβάλλουν ορμητικά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένας νέος χάρτης διαμορφώνεται σε όλη την Ελλάδα. Την επόμενη μέρα τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Το παλιό αντιστέκεται, αλλά το παλιό είναι ετοιμόρροπο, καταραίει και ας προσπαθούν να θολώσουν τα νερά οι αναλυτές της διαπλοκής και οι δημοσκόποι της εμπλοκής. Το νέο είναι εδώ, είναι ορμητικό και αποφασισμένο και κανείς δεν μπορεί να το γυρίσει πίσω. Στο δεύτερο γύρο, ο λαός μας, οι πολίτες, οι δημότες πρέπει να κάνουν και θα κάνουν το δεύτερο και αποφασιστικό βήμα. Θα αναδείξουν στις θέσεις ευθύνης τους υποψήφιους των προοδευτικών συνδυασμών που πέρασαν στο δεύτερο γύρο σε δήμους και περιφέρειες, θα καταψηφίσουν τους εκλεκτούς της κυβέρνησης και του κυρίου Σαμαρά, είτε αυτούς που είχε επιλέξει από την αρχή, είτε αυτούς που έσπευσε εκ των υστέρων να επιλέξει. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω κάτι σημαντικό. Εμείς, φίλες και φίλοι, δημότες της Πάτρας, χωρίς κανέναν ενδιασμό, χωρίς δεύτερη σκέψη, με όλη σας τη μαχητικότητα σας καλούμε, σας καλώ να στηρίξετε τον αριστερό υποψήφιο που πέρασε στο δεύτερο γύρο στην πόλη σας. Να στηρίξετε τον Κώστα Πελετίδη, υποψήφιο του ΚΚΕ για την Δημαρχία της Πάτρας. Γιατί τώρα είναι η ώρα του αγώνα, δεν είναι η ώρα της διάσπασης, δεν είναι η ώρα των εμφυλίων και του καταγερματισμού. Είναι η ώρα της ενότητας. Της ενότητας όχι μόνο των αριστερών πολιτών, αλλά όλων των δημοκρατικών πολιτών, όλων όσων θέλουν τους δήμους και τις περιφέρειες να βγουν από τον σφιχτό εναγκαλισμό των μνημονίων και του κυρίου Φούχτελ που έχει γίνει ο νέος κυβερνήτης των περιφερειών και των δήμων μας. Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι αριστεροί
κυρίως όλοι οι κομμουνιστές που γνωρίζουν πόσο κρίσιμη υπήρξε ιστορικά η ενότητα του λαϊκού κινήματος, αλλά και όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες, ανεξάρτητα από διαφορές και διαφωνίες υπαρκτές, θα κάνουν αυτή την Κυριακή το χρέος τους και θα δείξουν προς κάθε κατεύθυνση και προς την κατεύθυνση εκείνων που επιμένουν σε έναν άγωνο διχασμό, αλλά και εκείνων που επενδύουν σε αυτό το διχασμό, ότι πολλές φορές οι πολίτες είναι σοφότεροι από ό,τι οι ηγεσίες τους. Πολίτες της Πάτρας, όταν πριν από 2 μήνες ξεκινήσαμε αυτή την καμπάνια για τις ευρωπαϊκές εκλογές και μιλήσαμε για δημοψήφισμα και είπαμε το σύνθημα «Στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 φεύγουν». Θυμάστε, έσπευσαν να μας λιδωρήσουν. Και ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, η κυβέρνηση και τα συστημικά παπαγαλάκια τους στα μέσα ενημέρωσης. Τις τελευταίες μέρες όμως όλοι τους έχουν αποδειθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να πείσουν τους πολίτες ότι οι επερχόμενες ευρωεκλογές είναι πράγματι ένα δημοψήφισμα. Τόσο σοβαρή και σταθερή βλέπετε είναι στις απόψεις τους. Μόνο που υπάρχει μια διαφορά στη δική μας θέση και ελπίδα για δημοψήφισμα και στον δικό τους φόβο για δημοψήφισμα. Για μας οι ευρωεκλογές είναι δημοψήφισμα απελευθέρωσης του λαού μας, για εκείνους είναι δημοψήφισμα για τη συνέχεια στην υποταγή. Για μας δημοψήφισμα για την απαλλαγή από τα μνημόνια και τις πολιτικές της καταστροφής, για εκείνους στήριξη στα μνημόνια και στις πολιτικές της καταστροφής. Κύριος Βενιζέλος μάλιστα πριν από λίγες μέρες μέσα στον πανικό που τον διακατέχει είπε καθημερινά ότι περιμένει ψήφο εμπιστοσύνης από το λαό για να συνεχίσει η κυβέρνηση με την ίδια πολιτική μέχρι το τέλος της τετραετίας, να ολοκληρώσουν δηλαδή το έργο της καταστροφής που έχουν αναλάβει από εκείνο το διαβούλιο, το κρυφό στις Κάνες με τον κύριο Μπαρόζο. Κύριο Σαμαράς από τη δική του πλευρά ζητά την ψήφο του λαού εν ονόματι της σημερινής σταθερότητας. Ποια σταθερότητας όμως? Τη σταθερότητα στην καταστροφή, τη σταθερότητα στη λαιλασία, τη σταθερότητα στην αύξηση του ποσοστού της ανεργίας, τη σταθερή αύξηση των νέων ανθρώπων που φεύγουν από τη χώρα για να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή με αξιοπρέπεια. Όποιος λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλει να δώσει στήριξη στη συγκυβέρνηση, στα μνημόνια, στην ταπείνωση, στους κυρίους Μπαλτάκου, στην ακροδεξιά της Ναφθαλήνης, στο γερασμένο πολιτικό κατεστημένο που ζει υπό την προστασία της κυρίας Μέρκελ, ας τους ψηφίσει. Ας ψηφίσει την Κυριακή Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ Ελιά, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα, γιατί ξέρετε υπάρχει και το θέμα των χρεών προς τις τράπεζες. Πρέπει τα χρέη να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός που έχουν κάνει και αλλάζουν όνομα, αλλάζουν αφημί, νομίζουν ότι θα φορτώσουν τα χρέη τους στον ελληνικό λαό. Γελιούνται όμως, διότι σε αυτή την χώρα θα αλλάξουν τα πράγματα και θα υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη. Αν λοιπόν κάτω από την σκληρή αποδοκιμασία του ελληνικού λαού, όποιος όμως, φίλες και φίλοι, θέλει η Ελλάδα να ξεκινήσει ο ελληνικός λαός έναν δύσκολο, σκληρό, αλλά αποφασιστικό αγώνα για να διεκδικήσει ξανά, περήφανα και αξιοπρεπώς, ισότιμη θέση στην Ευρώπη, για να διεκδικήσουμε ξανά, να ξανακτήσουμε τη χώρα σε στέρεες βάσεις κοινωνικής δικαιοσύνης, δημοκρατίας, προκοπής, τότε δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Το δημοψήφισμα αυτό πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Και το πραγματικό δίλημα, φίλες και φίλοι, είναι με τα μνημόνια ή με την εθνική κυριαρχία. Με την κυρία Μέρκελ ή με την Ελλάδα.
με την πολιτική της καταστροφής ή με την ανατροπή της καταστροφής. Και ξέρετε, το δίλημα αυτό, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και έτσι όπως θέλει ο λαός μας, σε όλες του τις εκδοχές, μία κοινή απάντηση έχει. Μία κοινή απάντηση έχει στα ψηφοδέλτια που θα πάρετε την Κυριακή στις 25 Μάη για τις ευρωεκλογές. Και η απάντηση αυτή είναι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι το ερώτημα την Κυριακή θα είναι με τα μνημόνια ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με τη Μέρκελ ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με την εταιρεία που συγκυβερνά του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με το παλιό και διεφθαρμένο ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω, η απάντηση δεν έχει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ αποκλειστικά. Δεν μιλάει εδώ ο κομματικός πατριωτισμός. Η απάντηση, ενώ στην κάλπη η επιλογή θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση θα είναι Ελλάδα. Η απάντηση θα είναι για την πατρίδα μας, για το λαό μας, για ένα καλύτερο μέλλον, για μια προοπτική με αισιοδοξία και περηφάνεια. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι η βασική δύναμη αντίστασης, η ελπίδα, η απαντοχή όσων θέλουν η χώρα να απαλλαγεί από το σημερινό εφιάλτη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ταυτόχρονα και ο φόβος της Ευρώπης των τραπεζιτών, της Ευρώπης των αγορών, ο φόβος αυτών που ανέχονται τα εγκλήματα εν ονόματι του κέρδους, ο φόβος και των εγχώριων αντιπροσώπων τους. Γι' αυτό και απευθύνομαι σήμερα εδώ από την Πάτρα, από την Δημοκρατική Πάτρα, σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες που είναι αντίθετοι με τα μνημόνια, που εξεγείρονται με τις ταπεινώσεις που ζει ο λαός μας 4 χρόνια τώρα, που ντρέπονται με τις έξωθεν εντολές και φοβούνται για το αύριο που τους περιμένει. Και τους καλώ, ό,τι κι αν ψήφισαν, όσες διαφωνίες κι αν έχουν με εμάς, όσες διαφορές αντιλήψεων και αν τους χωρίζουν ιστορικά με την αριστερά, τώρα είναι η ώρα να κάνουν το βήμα για την Ελλάδα. Ελάτε να γκρεμίσουμε μαζί το καθεστώς της φτώχειας, της ταπείνωσης, της αναλγησίας, της θυσίας των πολλών εν ονόματι του κέρδους των λίγων. Ελάτε να βάλουμε μαζί τα θεμέλια για μια νέα Ελλάδα. Μπορούμε. Όσο πιο ισχυρή, όσο πιο καθαρή, όσο πιο σαρωτική θα είναι η νίκη μας την Κυριακή, τόσο πιο ισχυρές, καθαρές, σαρωτικές θα είναι οι προοπτικές να φύγει κάτω από τη λαϊκή καταγραφή η συγκυβέρνηση της συμφοράς και να ανοίξει ένας άλλος δρόμος ελπίδας και προοπτικής για την πατρίδα μας. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Πάτρας, είμαι βέβαιος. Το μήνυμα που θα στείλετε εσείς εδώ στην Αχαΐα θα είναι για μια ακόμη φορά μήνυμα πρωτοπορίας στη μεγάλη αλλαγή, στη μεγάλη ανατροπή. Εσείς θα είστε αυτοί που θα ξαναδώσετε το χρώμα της ελπίδας στο χάρτη της πατρίδας μας. Εσείς θα είστε αυτοί που θα κάνετε το βράδυ της Κυριακής σε όλη την Ευρώπη να μιλούν για την Ελλάδα, όχι όμως με ίκτο, όχι όμως να μιλούν για τον ελληνικό λαό που υποφέρει, αλλά να μιλούν για τον ελληνικό λαό που αντιστέκεται, για τον ελληνικό λαό που γυρίζει σελίδα, για τον ελληνικό λαό που φέρνει μια μεγάλη ανατροπή, που θα ταρακουνήσει και Βρυξέλλες και Βερολίνο και θα δώσει μια νέα προοπτική για τον τόπο αλλά και για την Ευρώπη. Μπορούμε, φίλες και φίλοι, μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα. Μπορούμε να γίνει αυτός ο Μάης, ο Μάης της Ελλάδας, ο Μάης της δημοκρατίας και της αλλαγής. Ο Μάης που οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα δώσουν το μεγάλο παρόν στο ραντεβού με την ιστορία. Γιατί για πρώτη φορά στην καρδιά της Ευρώπης, μέσα στην Ευρωζώνη, μια πραγματικά αριστερή κυβέρνηση θα δείχνει το δρόμο στους λαούς όλης της Ευρώπης. Το δρόμο της αντίστασης, το δρόμο της δημοκρατίας, το δρόμο της κοινωνικής συνοχής, το δρόμο της αλληλεγγύης. Θα νικήσουμε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα νικήσουμε. Γεια σας.